όσο εγώ είμαι στο σπίτι και έχω COVID, ο Αλέξης βγαίνει μόνος στα μαγαζιά και έτσι δεν υπάρχει κανένας δίπλα του να το σταματήσει όταν κάνει αγορές. Οπότε πάμε να δούμε τι πήγε και αγόρασε σήμερα. Θα ξεκινήσω καταρχήν από αυτό εδώ, που το πήρε δωράκι για μένα. Λέει, σου πήρα κάτι. Decoration Light. Είναι ένα αστεράκι που μάλλον κρέμεται. Θερμόλευκο με μπαταρία 15 LED. Έχει και timer για 6 ώρες να δουλεύει και μετά να κλείνει. Αυτά είναι από Leroy Merlin. Πήρε αυτό εδώ. Τώρα είναι ανάποδα, αλλά μπορείτε να καταλάβετε από τη φωτογραφία. Είναι βάση για να στέκονται τα ξύλα για μέσα στο σπίτι. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το καρότσι, αλλά είναι αρκετά μεγάλο για εκείνο το σημείο που το έχουμε. Εκεί πιάνει όλο το χώρο δίπλα στο τζάκι. Τρίτον, ένα προϊόν που λέει είναι καστανιέρα. Δεν ξέρω, είναι μόνο για τα κάστανα ή είναι. Cooking grid, είναι για την αγάπη γενικά. Επειδή είχαμε πάρει κάστανα, είχαμε δοκιμάσει να τα ψήσουμε λίγο στο τζάκι, αλλά κάηκαν. Οπότε αγόρασε αυτή εδώ πέρα τη σχαρίτσα. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Έτσι είναι, έχει και ποδαράκια για να έχει κάποιο ύψος. Άλλη μία βάση για ξύλα. Δεν ξέρω τι θα τις κάνουμε τόσες πολλές βάσεις για ξύλα. Αυτό τι είναι? Ανιχνευτής για διαρροή νερού και άλλα λαμπάκια 480 LED. Merry Christmas. Πάρα πολλά λαμπάκια, αγάπη. Όχι, αυτό είναι βαρύ. Φώτο σωλήνας. Αυτό για πού θα πάει? Θα δούμε. Φωταγώγηση σπιτιού ολόκληρου εδώ πέρα. 10 μέτρα και αυτό εξωτερικού χώρου, θερμό λευκό. Ένα έξτρα καλώδιο, γιατί κάναμε χθες κάτι υπολογισμούς και μάλλον τα καλώδια που πήρε ίσως δεν μας φτάνουνε. Αυτό είναι ανιχνευτής καπνού. Κάποια εργαλειάκια κούπα εξωτερικού χώρου είναι αυτό. Ναι. Πολύμπριζο με καπάκια. Ναι, 2 μέτρα. Λέει ότι είναι και αυτό αδιάβροχο. Θα δούμε. Και μέσα στην κατσαρόλα δεν φαίνεται. Τώρα έχουμε πιάτο. Έχει λαχανοντολμάδες που πήρε απ' έξω και απλώς θέλουν βράσιμο. Εγώ να σας δείξω λίγο τι έκανα εδώ. Να σας τα δείξω μετά. Λοιπόν, χθες δεν άντεξα. Έκανα ένα μικρό στολισμό. Δεν τράβηξα κάτι από το βίντεο γιατί λέω κάνω δοκιμές. Αλλά τελικά η δοκιμή που έκανα μου άρεσε πάρα πολύ όπως βγήκε. Και έχω βάλει μία γυρλάντα πράσινη μακρόστενη. Αυτή που είχα από Τζάμπο. Την οποία την είχα ψεκάσει και είναι λίγο χιονισμένη. Και εδώ μέσα έχω βάλει διάφορα κλαδάκια. Αυτά που είναι από Τζάμπο. Αυτά με τα κουκουνάρια σας τα έδειξα χθες που αγόρασα φέτος από Practiker ή Leroy Merlin, δεν θυμάμαι. Φαναράκι κόκκινο του IKEA. Και αυτό επίσης ήταν από Τζάμπο νομίζω. Εδώ έχω βάλει και κάτι. Ένα δοχείο από κάτω. Γιατί ήθελα λίγο έξτρα ύψος για να φαίνεται πιο όμορφο. Εδώ έβαλα αυτή την τέλεια φιγούρα που μετράμε μέρες για τα Χριστούγεννα και επειδή πλησιάζω μετά θα το κάνω όλα, μετράμε μέρες για τέλος του χρόνου. Γλαστράκι και εσωτερικό φυτό από IKEA και η περσινή πινακίδα που είχα από Τζάμπο και άλλα τέτοια κλαδάκια που έχω βάλει εδώ πέρα για να μην φαίνεται άσχημα και πολύ σκέτη η γυρλάντα του Τζάμπο. Λοιπόν, φαίνεται πανέμορφο, πολύ ωραίο. Το μόνο που λείπει να βάλω εδώ είναι φωτάκια. Θα βάλω μια σειρά φωτάκια που είναι με μπαταρίες, για να μην καλύψω εδώ πέρα κάποια μπρίζα, έχουμε και νερά. Και τέλειο. Και έξτρα, το δεύτερο πραγματάκι που έφτιαξα χθες. Λοιπόν, κατέβασα κάτω το φυτό, δεν είναι κακτάκι, αυτό τελικά είναι σαν σιβέρια, μου είπε μια φίλη. Τα βαζάκια καφέ ζάχαρη. Και εδώ την πιατελίτσα που έχω βάλει κλαδάκια αυτά από Τζάμπο, διάφορα δεξιά-αριστερά και το έχω γεμίσει μέσα όλο, να, και οι δύο φιγουρίτσες Άγιου Βασίλη από IKEA και το υπόλοιπο το έχω γεμίσει με σοκολατάκια. Αποφάσισα φέτος να είναι όλο έτσι, οπότε έρχεσαι, παίρνεις εδώ πέρα, κάνεις το καφεδάκι σου και έτσι βάζεις και το σοκολατάκι. Έβαλα πάνω-πάνω το Santa's Choco Truck γιατί είναι ένα πανέμορφο και κάποια στιγμή, νομίζω προς τέλος του χρόνου, θα το χρησιμοποιήσουμε. Και μέσα έχω τις καραμελίτσες της Βουτύρου, τα Ferrero Rocher όλα από το Advent Calendar. Έχω βάλει και αυτά τα μακρόστενα, τα Kit Kat που σας έδειξα χριστουγεννιάτικα από Σκλαβενίτη και καραμελίτσες έξτρα χριστουγεννιάτικες. Δεν είναι πανέμορφο? Τώρα, δεν ξέρω ακριβώς πού θα παραμείνει η θέση του. Τώρα εγώ το έβαλα εδώ, γιατί έχουμε το εξής θέμα. Εντάξει, θα τα φτιάξω λίγο καλύτερα από εδώ, να φαίνεται όμορφα. Εδώ ακόμα γίνεται ο χαμός, δεν τα έχω φτιάξει, σήμερα θα τα φτιάξω. Αν το βάλω εδώ, στον μπάγκο αυτό,
Έχουμε το παράθυρο που τη μισή μέρα χτυπάει ήλιος και θα λιώσουν σχεδόν όλες οι σοκολάτες. Οπότε δεν μας αρέσει αυτό το πλάνο, εκτός αν το βάλω εδώ και έχω την κουρτίνα κλειστή όσο έχει ήλιο. Οπότε μας μένει αυτό το πλάνο του να μπει εδώ. Κάτσε να βάλουμε και φωτάκι να το βλέπετε όμορφα. Να μείνει εδώ και όπως κάνεις το καφεδάκι σου να ρίξεις να παίρνεις και το σοκολατάκι. Δεν έχουμε τελειώσει, η υπόλοιπη διακόσμηση σε λίγο. Λοιπόν, αυτό με τα ξύλα το έβαλε εδώ ο Αλέξης, το έστησε. Είναι τέλειο και χωράει πάρα πολλά. Δηλαδή, τα καρότσια που μεταέφερε λέει 3 καρότσια ξύλα. Τζερί. Λοιπόν, και έτσι έχει μπει τέλεια εκεί στη γωνία. Δεν προεξέχει τόσο. Οπότε είναι πιο συμμαζεμένο όλο το πράγμα εδώ. Το φαγητάκι μας είναι έτοιμο. Φαίνονται τέλεια, μυρίζουν σούπερ. Και με αυγολέμονο. Και σαλατούλα. Άντε, καλή μας όρεξη. Και ελπίζω να προλάβουμε πριν νυχτώσει να βάλουμε έξω τα φωτάκια μας. Λίγη ωρίτσα μετά έχει νυχτώσει. Εμείς τώρα πάμε έξω να βγάλουμε τα φωτάκια. Να κάνουμε μία δοκιμή για το φράχτη απέναντι. Τα 1000 LED θα πάνε απέναντι στο φράχτη. Και λέω να δοκιμάσουμε τη λεντοτενία αυτή, που είναι 10 μέτρα πιο μικρή, για να μπει εδώ έξω. Φωτοσωλήνα είναι, δεν είναι λεντοτενία, ναι. Έχουμε μπρίζα εδώ πέρα, έξω την κουζίνα. Καλώδια μακρύ, να δούμε μέχρι που θα φτάσει. Το κουτάκι και τα φώτα μας. Δεν μου λες, άμα θέλω να αλλάξω πρόγραμμα στα φωτάκια πρέπει να ανοίξω το κουτί δηλαδή. Α, δεν μου αρέσει αυτό. Για πάτα, να δούμε τι προγράμματα έχει. Όχι. 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 Δεν μπορούμε να βάλουμε το σταθερό. Θέλεις να πεις κάτι? Ένα μικρό νομίζω μου είναι εδώ. Ωραία. Σαν καλικάτζαρες. Τρέχει μύτη μου, ρε. Το έλυσες, μπράβο. Πολύ ψεύτικο ήταν το μπράβο σου. Μπράβο. Μπράβο εσύ. Ρε, είμαστε μισή ώρα μόνο και ξεβλέπω. Τα φωτάκια μας είναι έτοιμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μου βγάζει τέλεια χριστουγεννιάτικα vibes. Και αν ξέρετε, από κοντά φαίνεται ακόμη πιο όμορφο. Μετά την πρώτη επιτυχή απόπειρα να βάλουμε τα λαμπάκια πίσω, δείτε τι ωραία φαίνεται. Α, έχω πάρα πολύ ωραίο background. Είναι η ώρα να βάλουμε το σωλήνα που είπαμε που είναι 10 μέτρα. Το πλάνο ήταν να μπει εδώ πέρα στο κάγκελο. Εδώ, γιατί αυτή η γωνία φαίνεται από μέσα. Α, πολύ ωραίο, ρε. Λοιπόν, μπήκε εδώ πέρα στο κάγκελο του μπαλκονιού. Θα μπορούσα να κρεμάσω και κάνω στολιδάκι εδώ πέρα. Δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα, ίσως του χρόνου. Και επειδή περίσσευε, βάλαμε και λίγο όχι ρε. Εδώ στο θάμνο. Δεν είναι ωραίο αυτό εδώ. Λοιπόν, βάλαμε και λίγο εδώ στο θάμνο. Να προεξέχει. Πειράζει? Δεν πειράζει. Θα δούμε πώς θα φαίνεται από μέσα. Λοιπόν, και από μέσα. Τώρα έχουμε το φως εδώ πέρα, το οποίο χτυπάει στο τζάμι και δεν φαίνεται καθαρά. Αλλά βλέπουμε φωτάκια παντού. Τέλεια. Και για τέλος, πάμε να στολίσουμε και εκείνους τους θάμνους με κάποια LED που έχουμε, που λέει 480, θερμόλευκο. Μπήκε και σε εκείνο το μέρος με τους θάμνους. Πρέπει να βάλουμε και ένα σποτάκι εκεί στο δέντρο, αλλά μας λείπει κάποιο εξάρτημα για να το συνδέσουμε. Οπότε αύριο θα γίνει εκείνο μάλλον. Και νομίζω ότι έχει γίνει πλήρης φωταγώγηση. Τέλεια. Τέλεια η αυλή.
τσαγάκι. Τσίμπησα και το σοκολατάκι μου. Δεν σας ανάβω φώτα, τα μεγάλα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα που υπάρχει στο σπίτι. Λοιπόν, Τζεραλντίνιος θα παραλάβει το χριστουγεννιάτικό του κούκι μπισκοτάκι. Τζέρι, τι έχω εδώ? Τζέρι, πόσο πιστεύεις θα κρατήσει το κούκι? Παιδιά, πάρα πολύ την έχω χαρεί αυτήν εδώ πέρα τη θήκη. Και τώρα που έχουν καεί έτσι κάπως τα ξύλα περισσότερο και έχουν μείνει σαν κάρδινα, θα δοκιμάσουμε αυτό το μικρό το γκριλάκι που πήρε. Τζέρι, θα δοκιμάσουμε το μικρό το γκριλάκι που πήρε ο Αλέξης. Όμορφα, περιποιημένα, είσαι μερακλής. Και πάμε για κάστανα. Είχαμε δει απλά ότι θέλει 8 λεπτά νομίζω από την κάθε πλευρά. Για να δούμε. Κάστανα θα φάμε σήμερα. Εγώ μετά από όλα τα φωτάκια αυτά που βάλαμε έξω, επειδή κρύωσα εκείνη την ώρα, παρόλο που ήμασταν με το μπουφάν και κουκούλα και αυτά, νιώθω ότι δεν θέλω να κάνω πολύ δουλειά, αλλά σας έταξα να σας δείξω κάποια διακόσμηση εδώ στην κουζίνα. Αρχικά, για εδώ πέρα, για αυτό το πολύ ωραίο σημείο, εμένα μου άρεσε τρομερά πως βγήκε. Σας έδειξα νωρίτερα τι έχω βάλει, ελπίζω να τα έχετε καταλάβει. Μπορώ να βάλω αυτά τα κεράκια τα ρεσό με μπαταρία που είναι, να βάλω εδώ και εδώ για να φωτίζει λίγο, αλλά θέλω σίγουρα να βάλω μέσα μία ταινία LED με μπαταρίες, οπότε αυτό θα κάνουμε τώρα. Που θα το δεις όπως για να έχει, αφού είναι πάνω από τον οροχήτη. Θέλω όμως να σας δείξω τι έγινε με αυτό εδώ πέρα το υπέροχο διακοσμητικό, τη σφαίρα, γιατί βάλαμε μπαταριούλες. Σήμερα πήγε ο Αλέξης, αγόρασε. Δεν είναι ένα όνειρο? Εγώ μπορώ να το κοιτάω ώρες αυτό. Μύρισε πάρα πολύ το καστανάκι. Θες να κάνει κάτι? Λες. Και επίσημα, νομίζω πως έχω τελειώσει με τη διακόσμηση της κουζίνας. Παιδεύτηκα λίγο, γιατί είχα κάποιες ιδέες, αλλά δεν είχα τα συγκεκριμένα πράγματα. Ας μη σας ζαλίζω, πάμε να δούμε τι έκανα. Εδώ τα κάστανα έμειναν, περιμένουν να τελειώσω. Έχουμε και λέμε. Έχω βάλει αυτά τα κρεμαστά εδώ στο σκαμπό. Μπορούμε να βάλουμε τέτοια, μπορούμε να βάλουμε στρόγγυλα, μικρά στεφανάκια. Ό,τι και να βάλεις φαίνεται πανέμορφο. Νομίζω ότι κάνει πολύ ωραία προσθήκη. Τι λέτε? Πάμε εδώ πάνω. Είχα πολλά κόκκινα. Του χρόνου μάλλον θα πάμε σε λευκό μπέζ, δεν ξέρω. Κουτάκι το Άγιο Βασίλη. Κόκκινα μιλαράκια γιατί τα είχα. Εδώ. Κανονικά με σβηστά φώτα φαίνεται και το φως μέσα. Αλλά τώρα έχω όλα τα φώτα ανοιχτά. Δεντράκι. Το βάζω με τα ζαχαρωτά και σοκολατίτσες. Στη γωνία έβαλα τη βάση του IKEA, την άσπρη, για να πάρει ύψος. Και έχω βάλει τα καλαμάκια που είναι με χιονάνθρωπο, δεντράκια και την πολύ ωραία ταμπελίτσα μας με τα φωτάκια. Η πιατέλα με τα γλυκά τελικά ήρθε εδώ, γιατί εδώ είναι η θέση της τάξης, κακά τα ψέματα. Το μόνο που έκανα σε σχέση με πριν είναι ότι πρόσθεσα και τα μπαστούνάκια γύρω-γύρω. Και ένα δεντράκι εκεί. Αυτό ανάβει κιόλας άμα θέλουμε. Ένα μικρό διακοσμητικούλι. Σας το είχα δείξει αυτό από Practiker. Και είχα και τα μελομακάρονα αυτά που περίσεψαν από εστία. Πήρε ο Αλέξης χθες προχθές. Τέργεζαν χρωματικά, οπότε τα αφήνω εδώ. Κρέμασα και μια χιονονιφάδα εδώ πέρα στην ψωμιέρα. Η ψωμιέρα αναγκαστικά πρέπει να μείνει εδώ, τη χρησιμοποιούμε. Θα τα φάμε όλα αυτά τις επόμενες μέρες. Και αυτά είναι μια γωνιά. Δεν ενοχλεί κανέναν εκεί που είναι, γιατί έχει κάποιο βάθος. Δεν είναι το δεκάρι που θα έδινα. Και εδώ μου άρεσε αυτή η γωνιά. Έβαλα δισκάκι, αυτό το δισκάκι είναι από IKEA. Δύο ποτήρια που μάλλον θα τα αλλάζω κάθε μέρα, θα είναι αυτά που θα πιούμε αύριο καφέ. Σε ένα βαζάκι έβαλα όλα τα σοκολατάκια
και ένα φιουγκάκι. Δεν είμαι καθόλου καλή στα φιουγκάκια, το καταλαβαίνετε. Το δεντράκι μου πίσω, μία κορνίζα με χριστουγεννιάτικο θέμα, καφέ, ζάχαρη, δεντράκι και ένα μικρό ξύλο κοπής. Και μ' αρέσει έτσι πως φαίνεται από εδώ. Εδώ, όπως το είχαμε φτιάξει πριν, δεν άλλαξε κάτι, τα άφησα έτσι. Έβγαλα έξω και αυτά εδώ, τα χριστουγεννιάτικα, γάντι και πιάστρα. Από εκεί δεν έχω κάνει κάτι, όπως ήταν. Θα ήθελα ιδανικά να έχω κρεμάσει και κάτι να φτιάξω εκεί. Αυτή νομίζω ότι ήταν η αγαπημένη μου γωνιά της κουζίνας. Πώς σας φαίνεται? Και αυτό ήταν για σήμερα, σας χαιρετώ, ελπίζω να είστε όλοι καλά μέχρι αύριο, φιλάκια πολλά σε όλους, κάντε like, κάντε εγγραφή, κάντε κλικ και στο καμπανάκι και τα λέμε με νέο βίντεο αύριο.